Καλώς ήρθατε και στο Εστιάζοντας στην Επικαιρότητα. Σήμερα το θέμα μας είναι ο ελληνισμός. Αυτή η έννοια την οποία την έχουμε ξεχάσει, έχουμε γίνει δούλοι των ξένων, έχουμε γίνει ως φιοκάμπτες, ζηλεύουμε τους ξένους και μιλάμε για μια παγκόσμια κοινότητα και για μια παγκόσμια οικονομία. Αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καν τι είναι αυτό, δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση και τι σημαίνει ελληνισμός και τι σημαίνει τοπικότητα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα και ερευνητή, κύριο Παναγιώτη Τερπάνδρου Ζαχαρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαρίου. Καλησπέρα και σε ένα Φώτη και στους ακροατές. Και τώρα θα θέλαμε να μας πείτε εσείς λίγα πράγματα για τον ελληνισμό. Πώς βλέπετε τον ελληνισμό, ποια είναι η δική σας η οπτική? Η οπτική του ελληνισμού, η δική μου οπτική του ελληνισμού συντράμει με την οπτική που έχουν τελικά όλοι οι ξένοι μελετητές της ιστορίας, της γλωσσολογίας, του πολιτισμού για την ελληνικότητα. Δεν διαφέρει καθόλου. Θα ήθελα να πω στους ακροατές σας ότι αν θέλουν θα μπορούσαν να αναφερθούν στο βιβλίο που έγραψε ο κλασικιστής καθηγητής του California State University, του Berkeley, συγγνώμη, ο Victor Davis Hanson και ο John Heath, με τίτλο «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο». Αυτό είναι το βιβλίο το οποίο στην ελληνική του έκδοση έχει πουλήσει παγκοσμίως από το 2003, νομίζω, όταν πρωτοεκδόθηκε. Και θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο αυτό, το οποίο αξίζει να το διαβάσει, ναι, κάποιος. Ναι, ένα μικρό απόσπασμα που νομίζω ότι επειδή εμείς, δυστυχώς εμείς οι Έλληνες, ως ξενομανείς, αξιολογούμε αυτούς μόνο μέσα από τα μάτια των ξένων. Όπως όταν πουλάμε κάτι πρέπει να αποδείξουμε ότι έχει ξένη γραφή, ότι είναι εισαγόμενο, ναι, για να το αγοράσουμε. Ή να πούμε ότι είναι του τάδε σχεδιαστή ή είναι του τάδε ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ούτε καν ελληνικών ή ελληνικών. Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να μοιάσουμε πολύ και κανείς δεν σέβεται κάποιον που θέλει να μοιάσει. Τέλος πάντων, ας διαβάσω αυτό που λέγει σε μια σελίδα τους εδώ πέρα. Οι κεντρικές αξίες της κλασικής Ελλάδος, του ελληνισμού, είναι μοναδικές, αμετάβλητες και ιδιαιτέρως μη πολυπολιτισμός. Ως εκ τούτου ερμηνεύουν τόσο την διάρκεια όσο και τον δυναμισμό του ίδιου του δυτικού πολιτισμού, για τον οποίο εμείς ως δυτικοί διανοούμενοι πρέπει να πάψουμε να απολογούμαστε, αλλά αντίθετα να τον γνωρίσουμε σε βάθος ως το μοναδικό πρότυπο που ή θα σώσει ή θα καταστρέψει τον πλανήτη. Και λίγο παρακάτω λένε, θα πρέπει να μάθουμε γιατί πρέπει ο καθένας επάνω στον πλανήτη να φροντίσει να σκέφτεται ή να ενεργεί ως Έλληνας. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά νομίζω πάρα ότι πολλά. Αυτά τα περικλείουν όλα. Ναι, είναι. Εδώ πέρα η πεπτουσία της παγκόσμιας διανόησης μελετάει τις προγόνους. Είτε πρόκειται για πολεμικές σειράξεις, όταν αναφέρονται στο Θουκυδίδη, ώστε να αποφύγουν τα ίδια λάθη που έπρεξαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, έως και τους στοϊκούς μας, οι οποίοι ό,τι και να πει κάποιος σήμερα, απλώς αναμασούν αυτά που είχαν πει αυτοί για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αυτό το θαύμα, το ελληνικό θαύμα που προέκυψε εδώ πέρα προ μερικές χιλιετίες, δεν είναι κάτι άλλο εκτός από αυτό που είχαμε έως και την δεκαετία 60 και το μελετούσαν όσοι επισκεπτόταν την Ελλάδα ως την δεκαετία 60 και έλεγαν ότι αυτό το πνεύμα που δημιούργησε τον πολιτισμό τον οποίο θαυμάζουμε εμείς οι Δυτικοί όταν βλέπουμε τα γάλματά τους και την ανθρωποκεντρική άποψη που είχαν οι Έλληνες για τη ζωή, βρίσκεται στο πιο απόμακρο χωριό στην Ελλάδα. Και το πιο απόμακρο χωριό στην Ελλάδα είχε την κοινότητα. Δηλαδή, η κοινότητα ήταν αυτό που συνέχει τον πολιτισμό, τη γερουσία του, οι σοφιστές, ο Δήμος, όπου ο άνθρωπος εκεί πέρα ολοκληρωνόταν. Γιατί όπως είπε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί ο άνθρωπος εάν δεν
έχει πλήρη συμμετοχή στο γενοτικό του. Στις μεγάλες κοινωνίες ο άνθρωπος χάνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα και τα μεγάλα κράτη χωρίζονται σε δήμους, σε επαρχίες, ίσα-ίσα για να μπορεί ο άνθρωπος να αναπτυχθεί μέσα αυτές. Ακριβώς. Και επειδή η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει, έχει γεννήσει ένα άλλο είδος ανθρώπου, θα έλεγα υπανθρώπου, που τίνει προς τον μηδενισμό. Έχοντας μια συζήτηση με έναν νεαρό της προάλλες, διαδικτυακή συζήτηση, τι θέλετε τα έθνη και τις πατρίδες όταν, εδώ το έχω μάλιστα μπροστά από το σημειώσει, ότι είμαστε στο κέντρο ενός τυποτένιου πλανήτη, ενός τυποτένιου ηλιακού συστήματος, στα εκατομμύρια ηλιακά συστήματα ενός τυποτένιου γαλαξία, μέσα σε δισεκατομμύρια των γαλαξιών ενός από τον πολλών ίσως συμπάθων του κόσμου. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος αισθάνεται τυποτένιος. Αυτό που μας λέει στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι αν αισθάνεσαι τυποτένιος, τότε δεν αξίζει καν και να ζεις. Είναι όπως το μυρμήγκι στο δρόμο που και να το πατήσει κάποιος δεν θα δώσει κανένας καμία σημασία. Εάν αυτή την αντίληψη έχει για τη δική του την ύπαρξη και την παρουσία του σε αυτόν τον κόσμο, θα έλεγα ότι μάλλον υποβαθμίζει και δεν εκφράζει το σύνολο των ανθρώπων. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει ικανότητα δημιουργίας. Δεν υπάρχει απλώς ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα στο ότι δημιουργεί, εξελίσσεται. Δυστυχώς, Φώτη μου, αυτός είναι ένας ενδεικτικός τύπος νέου ανθρώπου, ο οποίος έχει ανατραφεί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, όπου οι αξίες κατακαιρματίστηκαν μέσα από την απαιδεία, μέσα από την μνημοκτονία του Υπουργείου Παιδείας, κατεφημισμών, όπως λέω, παιδείας. Όταν αφαιρείς τη μνήμη του ανθρώπου, βεβαίως αισθάνεται τυποτένιος. Και δυστυχώς, όλο και περισσότεροι τέτοιοι, μέσα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναδύονται. Και εφόσον νιώθουν ότι δεν υπάρχει κάποιος προσανατολισμός κοινοτικός, νιώθουν τυποτένιοι και πρεσβεύουν το μηδενισμό. Αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, τους βλέπεις να μην δημιουργούν οικογένειες, να συνδράμουν στην υπογεννητικότητα της χώρας, γιατί μιλάω για 40χρονους τώρα πλέον, έτσι, που έχει παράξει αυτό το σύστημα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν... Δεν είναι μόνο ότι δεν δημιουργούν οικογένεια και να δημιουργήσουν, έχουν μέσα τους έναν ατομικισμό, δηλαδή τους ενδιαφέρει το εγώ τους και όχι το σύνολο, όχι η οικογένειά τους. Κοιτάνε πώς θα ικανοποιήσουν τον εαυτούλη τους και όχι πώς θα δημιουργήσουν και θα λειτουργήσουν σωστά την οικογένεια, συνεισφέροντας αυτήν και λειτουργώντας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα διαζύγια που έχουν φτάσει και σε τέτοια μεγάλα νούμερα. Διότι ακριβώς έχει χαθεί η έννοια του σεβασμού. Κοίτα, είπες μια μαγική λέξη, τον ατομισμό. Θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, γιατί είναι η λέξη κλειδί την οποία χρησιμοποίησα στην πρόσφατη μου ομιλία στα Ερμονίκια, στο Ρέθυμνο, η οποία τελέστη τώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι δρόμενα που κάνουν κάτι παιδιά εκεί πέρα με μεγάλο μεράκι. Περιλαμβάνουν αγώνες αθλητικούς και πολιτιστικά δρόμενα. Και εγώ για δεύτερη χρονιά με κάλεσαν ως εισηγητή, όπου ανέπτυξα αυτό το θέμα του κοινοτισμού. Και η λέξη που χρησιμοποίησες, εγώ θα πω ατομοκεντρισμός, τη χρησιμοποίησε και ο Χρήστος Γιαναράσης προάλλες σε μια ομιλία του, σε μια παρουσίαση που έκανε στον Ιαννό, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε, επειδή συμφωνώ και με αυτά που λέω στο βιβλίο μου. Ο ατομοκεντρισμός είναι το γνώριμα του κάθε πρωτόγονου ανθρώπου, που ουδέποτε ήρθε σε ουσιαστική επαφή με το ελληνικό πρότυπο. Αυτή η αιμονή γέννησε το χιλιοεπομένο στην αλλοδαπή «I want my privacy». Θέλω την ιδιωτία μου. Ούτε μεταφράζεται με το «θέλω την ησυχία μου», εφόσον αυτό το λέμε είτε κυριολεκτικά δεν θέλουμε να ακούμε θορύβους εμείς οι Έλληνες, είτε εννοούμε ότι δεν θέλουμε σκοτούρες. Ενώ ο πολιτισμένος βάβαρος της Δύσης το εννοεί διαφορετικός. Ναι, δεν θέλει κανένα. Θέλει να είναι ιδιώτης, ίδιωτ. Ακριβώς, ίδιωτ. Επειδή κατά τη δική του πολιτισμική ανάπτυξη, από τον προγονωτισμό, ουδέποτε καλλιέργησε την κοινοτική αλληλεπίδραση. Εδώ, αυτό που με την σύσταση του νέου ελληνικού έθνους, οι Βαβαροί θεσμοθέτησαν ένα πλαίσιο που λειτουργούσε βάσει της νοοτροπίας αυτών των λαών και όχι με τον ελληνικό κοινοτισμό, όπου η σχέση είχε προτεραιότητα και όχι η σύμβαση. Και γι' αυτό ακούμε όλο για την προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων.
κάτι που δεν ακούγεται, όπως είπε και ο κύριος Γιαναράς, πουθενά δεν συναντάται η προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων στην αρχαιοελληνική παράδοση. Και αυτό επειδή ότι εξασφαλίζει το σημερινό πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων, το εξασφάλιζε η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη στα κοινά της πόλεώς του. Δικαιώματα, Φώτη μου, αδιανόητα για άλλους λαούς την εποχή Μα εκείνη. Τότε αυτό που υπήρχε ήταν τα δικαιώματα του συνόλου, δηλαδή πώς ο άνθρωπος μέσα στο σύνολο θα λειτουργήσει, όχι πώς θα προστατεύσουμε την μονάδα για να λειτουργεί κάτω από κάποια κεντρική εξουσία, διότι δεν υπήρχε η έννοια της κεντρικής εξουσίας. Ακόμα και όταν στην Ελλάδα είχαμε βασιλεία, δεν ήταν όπως ήταν στην Ευρώπη ελαίο Θεού βασιλείς που κάναν ό,τι ήθελαν. Υπήρχε η γερουσία, υπήρχαν οι έφοροι, υπήρχαν χίλιοι άλλοι δύο παράγοντες οι οποίοι επηρέαζαν τον βασιλιά και τον δέσμευαν. Να θυμίσουμε ότι ο Λεωνίδας όταν ερχόταν οι Πέρσες που ήταν μια τεράστια απειλή, όντας βασιλιάς δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει τον Σπαρτιατικό στρατό. Οι έφοροι του είπαν έχουμε κάρνεα, δεν πας πουθενά. Και αναγκάστηκε και κινήθηκε μόνο με 300 άτομα. Είδες τώρα, τα λέει όλα αυτό που είπες. Και αυτό που αποδεικνύει ότι ο Έλληνας πολίτης αποτελούσε ένα ιερό στοιχείο και όχι ο υπήκοος, όπως είναι οι θεσμοί σήμερα πλαισιώνται μέσα υπό τις έννοιες του υπηκόου. Τότε ο πολίτης, όπως είπες, αυτοβούλος κινητοποιείται. Ωστόσο, αυτό που διαχωρίζει τον Έλληνα πολίτη από τον υπήκο είναι ότι ο Έλληνας πολίτης ποτέ δεν υπέφερε δια της σωματικής βασάνου. Δεν υπήρξαν ούτε ρινοτομίες, ούτε αποκεφαλισμοί, ποτέ δεν βασανίστηκε ο πολίτης. Η τιμωρία ήταν η δίωξη της περιουσίας, άλλα πράγματα. Ενώ στην Ευρώπη έως και τον Μεσαίωνα, αλλά και πιο πρόσφατα, αυτά ήταν κοινά φαινόμενα. Και όλα αυτά επειδή, όπως είπα, όταν τα βάρβαρα φύλλα κατέφτασαν στην Ευρώπη, μη έχοντας βιώσει κάποια αντίστοιχη πολιτισμική ανάπτυξη, ταχαίως υπέκυψαν στο μόνο πολιτισμό που θα μπορούσε να τους χαλιναγωγήσει ως βάρβαρα φύλλα. Τον πολιτισμό της θεοφοβίας. Και η θεοφοβία, μην ξεχνάμε, εξ Ανατολών την βιώνουμε σήμερα, διότι οι θεοφοβούμενοι είναι αυτοί που κινητοποιούνται και σφάζουν κόσμο για τον Θεό τους. Και η Δύση το ίδιο έκανε κατά το Μεσαίωνα. Μα αλλά οι ανατολικοί πολιτισμοί είχαν τα ιερατεία. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ιερατείο που να δεσμεύει τον κόσμο να τον καταπιέζει. Ο καθένας λάτρευε όπως ήθελε πάνω σε κάποια πλαίσια και από εκεί και πέρα είχε όλη την ελευθερία της έκφρασης. Δεν περιοριζόταν ότι αν πεις κάτι θα βρεθείς σκοτωμένος ή θα βρεθείς σε βασανιστήρια, ναι, γιατί ακριβώς εμείς κυβερνούμε. Και ακριβώς αυτά τα θεοκρατικά πολιτεύματα όπου ο βασιλιάς ήταν και ο Θεός, βλέπε Φαραώ στην Αίγυπτο και όλα τα συναφή, αυτά κληρονόμησαν, διότι μόνο έτσι μπορούσαν να λειτουργήσουν. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα σε εκείνους τους πολιτισμούς. Ότι για να μπορέσει να σταθεί το Ιράν, η Συρία ή οποιοδήποτε Λιβύη, δεν μπορούν να σταθούν λόγω αυτής της πολυπολιτισμικότητας που λέμε. Δεν υπάρχει σεβασμός του ενός προς τον άλλον και αναγκαστικά μόνο με τέτοιου είδους καταπιεστικά καθεστώτα μπορούν να βρουν άκρη. Ακριβώς. Ωστόσο, επειδή η Δύση είναι αυτή που κυριαρχεί ελέγχει τα ενία αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξέρουμε ότι η νοοτροπία αυτή μιλήθηκε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ως πρωτόγονοι έφτιαξαν έναν χριστιανισμό. Μην μπορούσαν να κατανοήσουν όλη τη διαδικασία που συνετέλεσε στον χριστιανισμό, διότι δεν πέρασαν οι ίδιοι αυτουσίως μέσα από μια αρχαϊκή εποχή, μια κλασική εποχή. Ξαφνικά ήρθε το ρωμαϊκό σπαθί και εντός 400 ετών εκχριστιανίστηκαν. Χρησιμοποιώντας λοιπόν απλοϊκότατα τα λεγόμενα του Αυγουστίνου, κατασκεύασε ο δυτικός άνθρωπος μια φυσική θρησκεία με έναν μπαμπούλα Θεό που αμύβει τον καλό και τιμωρεί τον κακό, όπως λέει ο κύριος Γιαναράς. Τα στοιχειώδη δηλαδή στοιχεία, τα πρωτόγωνα στοιχεία. Και επειδή θέλει χαλινάρι η αιμονή του ατομοκεντρισμού, το γνώρισμα του κάθε πρωτόγονου ανθρώπου, στην Δύση γεννήθηκαν οι προτεσταντικοί ηθικοί «God helps those who help themselves», ο Θεός εξυπηρετεί αυτούς που εξυπηρετούν τον εαυτό τους και κατασπάραξαν όλο τον πλανήτη. Αλλά ιδιαιτέρως το γνώρισμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η σύμβαση και όχι η σχέση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποιός δύναμη του ελληνισμού. Οι μη ανεπτυγμένοι λαοί, ανά την ιστορία, προτιμούν την σύμβαση, όπως είπες, ο Φαραώ και αυτοί το ιερατείο και όλοι αυτοί που θα είναι πρόθυμοι να μετακινήσουν τους κυβόληθους.
και όχι την σχέση για να θωρακίσουν τα δικαιώματα του κάθε ατόμου. Όμως, Φώτη μου, η σύμβαση σκοτώνει τις ανθρώπινες σχέσεις όπως τα προγαμινέα συμφωνητικά σκοτώνουν τον έρωτα. Γιατί αν ερωτηθεί μια κοπέλα και βιώσει αυτό τον έρωτα και έρθει η στιγμή αυτή που θα της πεις να παντρευτούμε, αλλά κάτσετε κάτω με ένα δικηγόρο και χωρίσετε τα σου και τα μου, τότε σκοτώνουμε τον έρωτα. Το ίδιο λοιπόν κάνει και η σύμβαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό βιώνουμε, δηλαδή είναι... Μα η σύμβαση μέσα ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτή που βάζει τα κανάλια και χαλάει αυτό το ρευστό που υπάρχει, την εξέλιξη, διότι οι σχέσεις πάντοτε εξελίσσονται, δεν είναι τίποτα στατικό, το ίδιο και οι ανθρώπινες σχέσεις. Και όταν είσαι σε μία πολιτεία, ναι μεν μπορεί να υπάρχουν οι βασικοί νόμοι κανάλια, αλλά από εκεί και πέρα οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά για να εκφράζουν πάντοτε το σύνολο και όχι συγκεκριμένες ομάδες. Ακριβώς. Και δεν μπορεί ένα αθηναιοκεντρικό κράτος ή ένα κράτος βρυξελαιοκεντρικό κράτος να ορίζει τι θα κάνω εγώ εδώ πέρα στα Χανιά, στην Κρήτη, πού θα φυτέψω τα δέντρα και τι θα αφαιρέσω και τι καρπούς να σπείρω. Είναι εντελώς παράδοξο να λέμε, να αποκαλούμε κάτι τέτοιο οικονομία. Διότι όπως έχω πει πολλάκις, η λέξη οικονομία πρόκειται το οίκον και το νομί. Δηλαδή, νέμω τον οίκον μου με το δικό μου νόμισμα. Αυτές οι απλές λέξεις, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, καθοδηγούν, θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα, όχι μόνο τον ελληνισμό. Διότι οι αξίες μας ως Έλληνες είναι οικουμενικές. Και όπως μια κεφαλή βελόνης δημιούργησε αυτό τη συμπαντική έκρηξη, εκ της οποίας προέκυψε αυτό το σύμπαν, έτσι και μια μικρή ελαδίτσα, αν ποτέ στοχεύσουμε όλοι μαζί συλλογικώς με αυτή τη γλώσσα και τη σοφία που εμπεριέχει αυτή η γλώσσα, στα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η άμυρη ανθρωπότητα, θα μπορέσουμε να ξαναφωτίσουμε τον πλανήτη. Μελετώντας ελληνικές λέξεις, τις οποίες ό,τι οξύμορο, τις χρησιμοποιούν όλες οι γλώσσες, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα έτοιμα, την ετυμολογία των λέξεων, οι οποίες διδάσκουν από μόνες τους, όπως είχε πει και ο Αντισθένης, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Και δυστυχώς επάνω στο μοντέλο, όπως έλεγα, αυτής της σύμβασης και όχι της σχέσης. Είναι η διαφορά, γιατί στους ξένους δεν υπάρχει η λέξη έννοια, το περιεχόμενο μάλλον της έννοιας. Στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική γλώσσα, η λέξη εκφράζει έννοια. Στις άλλες γλώσσες είναι απλώς τίτλος, είναι νοός. Ταμπέλα. Εντός του νόος, έννοια. Έννοια. Ακριβώς. Ακριβώς. Εντός του νόος. Ακόμη και το νιώθω κάποτε, είτε γράφεται με όμικρον γιώτα, τώρα το νιωτοποίησα και αυτό αφαιρώντας μνήμη από τις λέξεις, που έχει μέσα το νου. Ο νους είναι αυτό που κυριαρχούσε στη γλώσσα μας και ο Αναξαγόρας ο ίδιος είπε ότι το σύμπαν είναι ο νους και όλα τα όντα τα κατέχει ο νους, αλλά μόνον ολίγα όντα κατέχουση τον νου. Τα ολίγα όντα που κατέχουν το νου είναι οι μελετητές της ελληνικής γλώσσας, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ελληνίζοντες ξένοι καθηγητές, αλλά ανέκαθεν αποτελούσαμε μια μειονότητα. Ωστόσο, επιστρέφοντας στα προγραμμία συμφωνητικά για τον έρωτα που καταστρέφουν τον έρωτα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που λείπει από τις ευρωπαϊκές γλώσσες και θα έλεγα από τις περισσότερες, αν όχι όλες τις γλώσσες του κόσμου, είναι η λέξη έρωτας. Είναι παντελώς ανύπαρκτη σε όλες τις γλώσσες. Πρέπει περιφραστικά με το love ή με το άμο να πούν ότι ερωτεύονται, πέφτουν σε αγάπη, με λίγα λόγια. Και έχουμε τα οξύμορα σήματα. Θα πεις εραστής lover και θα πεις φιλόζωος animal lover στα αγγλικά. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Ναι. Αυτή η λεξιπαινία έχει δημιουργήσει και μια πενιχρή σκέψη στο δυτικό άνθρωπο, ο οποίος ελείψει βάθους, ρίχνεται στον άκρατο καταναλωτισμό. Έχουν αντιστραφεί οι αξίες, δηλαδή αντί να στρεφόμαστε στο πνεύμα και στον άνθρωπο, στρεφόμαστε στην ύλη και στην κατανάλωση και μιλάνε για πάντοτε για καταναλωτές, όχι για πολίτες, όχι για ανθρώπους. Δηλαδή, ναι, εμείς δεν αποτελούμε ανθρώπινα όντα, αλλά αποτελούμε μονάδες της οικονομίας οι οποίοι καταναλώνουμε και παράγουμε, αλλά δεν υφιστάμεθα ως όντα με ψυχή, με ανησυχίες και προπαντός με αυτό το ξεχωριστό που μας κάνει ανθρώπους. Μα όταν δεν επενδύεις στην σχέση μέσα στον πολιτισμό σου, δεν έχεις ανάγκη να εντυπωσιάσεις κάποιον με το ποιόν σου
και κλείνεσαι σε ένα δωμάτιο ή στο υπόγειο του σπιτιού σου, όπου έχεις ένα μπιλιάρδο και φέρνεις κανένα φίλο να πείτε καμιά μπύρα μαζί και να είτε κανένα παιχνίδι έτσι στην τηλεόραση. Και αυτό είναι. Και εκεί πέρα θα καταναλώσεις. Αλλά ο Έλληνας, ο κοινοτικός Έλληνας, το οποίο είναι το μοντέλο που προτείνω, δεν θέλω μόνο να παραπονιόμαστε για την κατάντια μας, πρέπει να κάνουμε και προτάσεις. Συνειδητοποιώντας ότι μόνο στην κοινότητα αναπτύσσεται ο άνθρωπος, όπως είπε και ο Αριστοτέλης, στις ελληνικές κοινότητες ο τρόπος συμπεριφοράς ήταν συνδεδεμένος με την μετοχή των Ελλήνων σε αυτή την κοινότητα με τα εξής ερωτήματα. Τι πρόσωπο θα έχω στην κοινότητα? Τι θα πούν για μένα οι άνθρωποι αν πράξω κατά αυτόν τον τρόπο? Αυτός ο άνθρωπος είχε την ανάγκη του επένου, του Δήμου και των άλλων. Αυτός ο άνθρωπος που έχει την ανάγκη, που ξέρει ότι φθουρά η πράξη του, αυτός ο άνθρωπος θα έχει ένα άλλο είδος προσέγγισης στον βίο. Πιο υπεύθυνη, δηλαδή θα νιώθει ελεύθερος, αλλά με το αντίβαρο ότι αυτή η ελευθερία θα πρέπει να επανεπενδυθεί στην κοινότητα που του προσφέρει αυτή την ελευθερία. Αυτό δεν το νιώθει δυτικός άνθρωπος και δεν το νιώθει ούτε ο ανατολικός άνθρωπος. Όχι, γι' αυτό, μόνο η ελευθερία, αλλά και η υπευθυνότητα ότι πριν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει λίγο να το σκεφτεί, γιατί θα έχει άμεσα τις συνέπειες από τους γύρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλειστεί μέσα στα σπίτια μας και σε υπολογιστές και σε κοινωνικά δίκτυα. Και όταν κάποιος δεν μας αρέσει, απλά τον κλείνουμε, τον μπλοκάρουμε, τον φημώνουμε. Δεν καθόμαστε να συζητήσουμε μαζί του, να αντικρούσουμε. Είμαστε 0-1. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έπαιξα το έγκλημα να διαγράψω αυτόν τον κύριο που εδώ πέρα που σας διάβασα προλίγου, διότι είχα μια τέρμονη συζήτηση επί μια εβδομάδα επάνω στο θέμα της αρθρώσης βολής μεταναστών και πώς θα αλλάξει την κοινότητά μας, και ο κύριος υιοθέτησε αυτή την πολιομασημένη στάση να τους αφομοιώσουμε, να τους αγαπήσουμε, να τους δεχθούμε. Μα το ίδιο πράγμα. Καραμέλα, η οποία όμως ποτέ κανένας από αυτούς, όταν χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λόγο, όταν του λες πες μου πού έχει γίνει αυτό στην ιστορία για να το μάθουμε κι εμείς. Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό τον διέγραψα, διότι συνέχισε να μασάει τα ίδια πράγματα, ενώ τον ρώτησα τελικά έκανες κάτι ώστε να φανείς φερέγγυος και εσύ ο ίδιος έβαλες κάποιον στο σπίτι σου? Αυτό το κλασικό ερώτημα που ρωτάς τον κάθε φιλάνθρωπο. Πόσους έχεις φιλοξενήσει εσύ που σε βλέπω και παίρνεις αυτούλικες φωτογραφίες και έχεις το ωραίο σου αυτοκίνητο κτλ. Τι έχεις κάνει εσύ για να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους ώστε να πεις και σε εμάς να τους δεχτούμε και ότι είμαστε ίσοι? Υπάρχει μια τρομερή υποκρισία από όλους αυτούς τους που διαθέτουν αυτή την ανθρώπινη τυπάνη. Είναι η διδασκαλία δια του παραδείγματος. Δείχνεις το παράδειγμα και λες αυτό κάνω εγώ και το θεωρώ καλό. Και προπαντός δεν μπορώ να ζητάω κάτι για το κοινό μας σπίτι όταν δεν το κάνω στο ίδιο μου το σπίτι. Θα πρέπει να μπω στον κόπο πρωτίστως να πω ότι κύριοι συναποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Κοίτα, υιοθετώντας αυτές τις διεθνιστικές κοσμοπολίτικες, εκεί που συμφέρει βεβαίως κοσμοπολίτικες, διότι δεν βλέπω κανένα κοσμοπολίτη να πηγαίνει στην Γκουάνα, να πηγαίνει στην Νιγηρία ή στο Αφγανιστάν για να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Όλοι πάνε στις ανεπτυγμένες χώρες και βαπτίζουν αυτούς κοσμοπολίτες. Αλλά ουσιαστικά στην ουσία είναι καταναλωτές και πηγαίνουν εκεί που μπορούν να καταναλώσουν. Εκεί μπορούν να φάνε. Και γι' αυτό πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι θέλουμε για τον εαυτό μας ως ανθρωπότητα. Εμείς καταφέραμε να διαλύσουμε μεταπολιτευτικώς τις κοινότητές μας τα τελευταία 45 χρόνια. Έχοντας απολέσει αυτή την ελληνικότητα, την ευθύνη του ελεύθερου πολίτη και την ταυτότητά μας, έχουμε εναποθέσει, Φώτη μου, την παιδαγώγηση και τις άμυνές μας στη δικαιοδοσία μιας εταιρείας εθνών που μας παιδαγωγεί. Αυτό θα ήθελα να το πιάσουμε μετά το διάλειμμα μας. Θα πρέπει τώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε μαζί για να πούμε το πού έχουμε αφήσει την παιδεία μας και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της παιδείας για να έχουμε το αποτέλεσμα. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και στο εστιάζοντας την επικαιρότητα και μαζί μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τερπάνδρου Ζαχαρίου. Συζητάμε γιατί άλλο, για τον ελληνικό πολιτισμό και για το πώς λειτουργεί ο Έλληνας μέσα στην κοινότητα. Ότι εκτός κοινότητας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο άλλοι ελέγχουν αυτό που γίνεται, είναι αδύνατον να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να αναπτύξει όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
μας έχουν κάνει Έλληνες και μας έχουν βάλει στο επίκεντρο του κόσμου. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μας αρχίζει και από την παιδεία, την οποία την ελέγχουν οι ξένοι, και ο λόγος στον κύριο Ζαχαρίου για να μας πει ακριβώς τι ρόλο παίζει η παιδεία και πώς αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει εκπαίδευση σαν να εκπαιδεύουμε σκυλιά ή γατιά, χάνοντας το ανθρωποκεντρικό μέρος της παιδείας, δηλαδή την ουσία της. Ο ιστορικός κοινωνιολόγος, ο Henry James Toynbee, κάποτε είπε ότι αν θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος, πρέπει πρωτίστως να καταστρέψεις την νεολαία του. Και πώς θα καταστρέψεις την νεολαία του? Θα επιμηκύνεις τα χρόνια της νεολαίας πίσω από τα θρανία. Όλα αυτά τα προγράμματα της διαβίου μάθησης, βάζω τα εισαγωγικά διότι η μάθηση δεν επιτυχάνεται μέσα στην παροδία ενός σχολείου, αλλά στον πραγματικό βίο. Τα ελληνικά εισαγωγικά καλύτερα, όχι τα ελληνικά, τα βαρβαρικά. Όχι τα ελληνικά, σωστό. Σωστή διόρθωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, γυρίσαμε την πλάτη σε όλες τις τέχνες, τις παραδοσιακές εργασίες, επειδή μέσα από το σύμπλεγμα που διακατήχε τον κάθε αστιχωριάτη που ήθελε να πάει στην πόλη, ώστε να μπορεί να πει ότι έχω κι εγώ ένα γιο που πάει στο πανεπιστήμιο ή σπουδάζει, στρέψαμε όλα τα βλέμματα προς τις σπουδές, αιώνιες σπουδές, και σπουδή σημαίνει προσπάθεια, αλλά τελικά προσπάθεια προς τι? Όταν ευνουχίζεις τα πιο παραγωγικά χρόνια της νεολαίας σου, τα πιο επαναστατικά χρόνια της νεολαίας σου, πίσω από συστηματικά σχολεία, τα οποία ουσιαστικά δεν παράγουν κριτική σκέψη από ό,τι βλέπουμε, αλλά αναμασούν διάφορες μέσα από μια συνθηματολογική λογική. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι και όλη αυτή η γνώση που παράγεται δεν εκμεταλλεύεται πουθενά. Δηλαδή δεν λέμε ότι έχουμε τόσα μυαλά, τόσους δυνατούς επιστήμονες, άρα να ρίξουμε χρήμα στην οικονομία ώστε αυτά τα μυαλά να αξιοποιηθούν και να παράξουν πλούτο που θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος του έθνους. Δηλαδή να γίνουμε μια χώρα που θα ποντάρει στην τεχνολογία. Ποντάρουμε σε δευτερεύουσες εργασίες όπως είναι ο τουρισμός, και μάλιστα ο μπάτυρο τουρισμός, όχι ο ακριβώς τουρισμός. Ποντάρουμε στο να είμαστε δήθεν φθηνές υπηρεσίες ή φθηνά γεωργικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να τα παράξει και η Τουρκία και οποιοδήποτε άλλος. Αλλά δεν κινούμαστε στον τομέα της τεχνολογίας που πραγματικά μπορεί να είναι να δημιουργήσει ανταγωνιστική οικονομία και να φέρει χρήμα. Δεν συμφέρει σε αυτό το γεωγραφικό σημείο του πλανήτη να παράξουμε τέτοιους. Δεν συμφέρει τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία δεν θέλουν ελεύθερους, ανεξέλεκτους, σκεπτόμενους ανθρώπους. Θέλουν χειραγωγήσιμα πιθήνια, όργανα του συστήματος κάτω από τον ορισμό υπήκοος και όχι πολίτης, όπως είπα. Εγώ δεν απολέσω λοιπόν την ελληνικότητά μας. Εναποθέσαμε την παιδαγώγηση και τις άμυνές μας στην δικαιοδοσία αυτής της εταιρείας εθνών, που μας παιδαγωγήνει ποιοδός, με συμβάσεις και με τα συμβεβλημένα σπιθαμιαία αναστήματα δοσύλλογων που τοποθετούν στις κυβερνήσεις μας. Έξω και όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και θα ήθελα να κάνω μια τιμολογική νήξη στην λέξη κυβέρνηση. Δεν απαντάτε σε λεξικά. Πολλοί μπορεί να την πούν παρετιμολογική την προσέγγιση που θα δώσω. Αλλά είμαι πεπισμένος, καθώς διασταυρώνουμε τη λέξη κυβέρνηση που γράφεται με ύψιλον, ότι έχει σχέση με τον κύβο. Ο κύβος έχει πολλές χρήσεις. Λέμε ο κύβος ερήφθη, γιατί οι κύβοι ήταν τα ζάρια στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχει και ο κυβισμός. Όταν μέσα σε ένα κουτί μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα και να κυβήσεις την νοοτροπία, να κυβήσεις τον άνθρωπο, μπορείς να τον έχεις του χεριού σου, που λέμε, σαν τα ζάρια, και τον κάνεις ό,τι θέλεις. Και εσύ ερεθίζεις τους κύβους. Έτσι λοιπόν η κυβερνόηση, αυτή είναι παρετιμολογική προσέγγιση, αλλά βγάζει νομίζω νόημα, ερεθίζοντας τους κύβους, αυτός τους κατέχει, με τη δική του νόηση ελέγχει τη δική μας. Ο αντίνοος δηλαδή, σήμερα. Ωστόσο, ο κοινοτικός βίος θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο και τον βγάλει έξω από το κουτί, αυτό το κυβερνητικό κουτί. Η λέξη κουτί προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό κιτίον, με ύψιλον κι αυτό, και επειδή το ύψιλον στα αρχαία προφέρεται ως το γαλλικό ου,
σιγά σιγά διατήρησε αυτή την τάση προς το ου και λέμε κουτί. Εξού και κουτός. Αυτός που είναι ελεγχόμενος είναι μέσα στο κουτί. Ο κουτός άνθρωπος. Και η ειρωνία είναι η εξής. Ότι με την πρωτόγονη διακυβέρνηση των συμβάσεων με την οποία διαλύσαμε τις κοινότητές μας, βαπτίσαμε κοινωνικό κράτος, το κράτος μας, σε κοινωνίες όπου πλέον τα μέλη των δεν αναπτύσσουν σχέσεις για να κοινωνικοποιηθούν, αλλά συνέχονται με τις συμβάσεις και τα κοινωνικά επιδόματα. Και τα κοινωνικά επιδόματα δεν πάνε στον Έλληνα. Πάνε σε αυτές τις ομάδες οι οποίες δεν κοινωνούν με τον Έλληνα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δίνουμε επιδόματα στους Ρωμά και δίνουμε επιδόματα σε μη παραγωγικές ομάδες στον τόπο, από πού θα επανέλθει το ισοζύγιο στη χώρα, στην κοινωνία, πώς θα επενδυθεί στην κοινωνία αυτή η οικονομία. Άρα είναι παρά οικονομία όλο το σύστημα, το κρατικό σύστημα σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην κοινότητά μας, να αρχίσουμε να τα πρώτα βήματα να τα κάνουμε εμείς σαν άτομα, να προτιμήσουμε το μπακάλι της γειτονιάς, το περιπτεράκι, τον περιπτερά ή ένα δικό μας εργολάβο. Μην προσλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι τα λεφτά που θα κάνουν εδώ πέρα θα τα πάρουν στο εξωτερικό. Τώρα εδώ μπαίνει και πάλι ένα ερωτηματικό, διότι και ο τοπικός έμπορος, είναι αυτό που λέει η λέξη έμπορος, μεταπολιτής, στην ουσία πάλι θα πάρει από το μεγάλο σούπερ μάρκετ και δηλαδή θα βάλουμε ένα μεσάζοντα ο οποίος δεν κάνει τίποτα, δεν παράγει. Ναι. Αυτό που θέλει μια οικονομία είναι παραγωγικές μονάδες. Θέλει δηλαδή άτομα τα οποία θα μπορούν να παράγουν, θα μπορούν να δημιουργούν καινούριο πλούτο. Όχι να μνέμονται τον υπάρχοντα πλούτο ως μεσάζοντες. Γι' αυτό πάμε να καταργήσουμε και τους μεσάζοντες και να στρέψουμε την οικονομία, αλλά δεν μας επιτρέπουν φυσικά, προς τις καθαρά παραγωγικές μονάδες, που είναι οι επιστήμες, η γεωργία, η βιομηχανία. Αλλά δυστυχώς είναι η νοοτροπία αυτή που θέλει το εύκολο κέρδος και όχι τα αγαθά να κτώνται κόπης. Κοίτα, θα επανέλθω στα λόγια του κύριου Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος έθεσε το θέμα της οικονομίας. Επειδή η οικονομία, όπως είπε, είναι συνάρτηση της δημιουργικότητος. Η δημιουργία που είπες. Η δημιουργικότητα είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, η συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας, τι σημαίνει? Η καλλιέργεια είναι η συνάρτηση της αξιολόγησης ποιοτήτων. Και εγώ θα προσθέσω. Η αξιολόγηση ποιοτήτων, Φώτη μου, δεν επιτυχάνεται δια κάποιου κρατοκεντρικού ΑΣΕΠ, αλλά δια της κοινωνικής συνευρέσεως, η οποία μας ανοίγαγε εν αλλήλεις στο ερώτημα που ακούμε σε κάθε χωριό: ποιος είσαι, τίνος είσαι, ποιανού είσαι, δηλαδή ποιο είναι το ποιόν σου. Και ουδόλως τυχαίως η λέξη ποιότητα παράγεται από το ποιος, ερωτηματική αντωνυμία ποιος, ομικρον γιώτα. Η ποιότητα είναι το παρελθόν σου, είναι αυτό που έχει καλλιεργήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα της παιδείας. Δεν καλλιεργούμε την κατακεφαλήν καλλιέργεια του τόπου μας. Ο ελληνικός τρόπος ζωής του κοινοτικού βίου όμως είναι αυτός που καλλιεργεί. Όταν συναναστρέφεσαι με τον πραγματικό βίο, με το περιβάλλον σου, στηρίζεις τον πρωτογενή τομέα του τόπου σου, φυτέψεις ο ίδιος δέντρο, γιατί ξέρεις ότι αν δεν το φυτέψεις, θα έχεις να φας. Δηλαδή, επιστρέφοντας εκεί πέρα, ο ελληνικός τρόπος μπορεί να επιβιώσει και το έχει ανάγκη η ανθρωπότητα, όχι μόνο ο ελληνισμός. Και αν δεν επιβιώσει εδώ, να είσαι σίγουρος, Φώτη μου, ότι θα επιβιώσει κάπου αλλού όπου μελετάται ενδελεχώς ο ελληνισμός. Μα ήδη στο εξωτερικό οι Έλληνες διαπρέπουν. Γιατί είναι το περιβάλλον. Είναι οι ίδιοι Έλληνες. Δεν έχει η Ελλάδα άλλους Έλληνες και το εξωτερικό άλλους Έλληνες. Οι ίδιοι Έλληνες είναι. Άρα το πρόβλημά μας εντοπίζεται στο περιβάλλον, το πού βρίσκονται. Και άρα λοιπόν για να δημιουργήσουν ξανά αυτό το μοναδικό, το ξεχωριστό, θα πρέπει πρωτίστως να δημιουργηθεί το περιβάλλον το κατάλληλο, όπως υπήρχε στην αρχαιότητα, όπου διέπρεπαν και ξεχώριζαν και δημιουργούσαν. Όχι. Κοίτα, αυτό το περιβάλλον το οποίο εκμηδενίζει και σβήνει τα πάντα. Όπως είπα, κοίτα, η πανανθρώπινη διανόηση και οι ανεπτυγμένες χώρες μετρούν τους θεσμούς των μέσα από την ελληνικότητα.
μέσα από τα μέτρα που δημιουργήθηκαν εδώ πέρα προ μερικές χιλιετίες. Αυτά τα ελληνικά μέτρα έχουν ποινικοποιηθεί στην παιδεία μας ως απαρχαιωμένα απομεινάρια προγονόπληκτων κιόλας. Μην αναρωτιόμαστε γιατί σήμερα βρίσκεται η χώρα αντιμέτωπη με την ολοσιερή της καταστροφή. Έχω παιδάκια μικρά αυτή τη στιγμή που διδάσκονται αντί για κάποιον ήρωα δικό μας, για έναν αμάν, το όνομα που είδα στο βιβλίο της πρώτης δημοτικού. Ένα αλβανάκι το οποίο έχει έρθει στη χώρα μας και τα βρίσκει δύσκολα και πρέπει να επιβιώσει η οικογένειά του. Αυτά διδάσκονται τα παιδιά μας στα σχολεία μας. Δεν υπάρχει δηλαδή ανάταση. Δεν υπάρχει το άγαλμα, αυτό που αγαλιάζει και οθεί την ψυχή προς τα πάνω. Βλέπουν καρικατούρες τοξικές στην τηλεόραση, παλαμοθόνες. Και δεν υπάρχει λοιπόν ανθρωποκεντρισμός σε τίποτα που διδάσκονται αυτά τα παιδιά. Μα χάνουμε και τις ρίζες με το παρελθόν. Διότι όταν βγάζεις σαν έναν ήρωα, όπως λες, ένα παιδάκι και όχι αυτούς οι οποίοι πραγματικά έφτιαξαν κάτι ξεχωριστό, έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία ή δημιούργησαν μια καινούργια τεχνολογία ή και βάζεις τον βιοπαλαιστή ως πρότυπο. Άρα ο στόχος σου εσένα δεν είναι η ψυχική ανάταση ή η οικονομική ανάταση ή η επιστημονική ανάταση. Είναι ο βιοπορισμός. Το καθημερινό, το φαγάκι μας, η δουλίτσα μας και από εκεί και πέρα να είμαστε στο κλουβάκι μας όπου θα είμαστε εύκολα ελεγχόμενοι. Κοίτα, ένα κλουβάκι το οποίο δεν έχει ρίζες. Δεν θέλουν τον άνθρωπο να έχει ρίζες. Το θέλουν ηλίθιο. Κυριολεκτικά ηλίθιο. Επειδή όπως είπαμε νωρίτερα, ιδιωτεία σημαίνει αυτούς που στρέφεται στον ίδιο του τον εαυτό και δεν συναλλάσσεται με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό εξάλλου ήταν κάτι περιφρονητικό για τους Αθηναίους, ειδικά τους Αθηναίους που ήθελαν τον πολίτη να συμμετέχει. Το λίμα ηλίθιος έχει ενδιαφέρον. Επειδή έχει κοινή ρίζα με τον αλίτη και τον ήλιο. Και οι τρεις λέξεις παράγονται από τα αρχαία ρήματα «ηλάσκω» και «αλάωμε», που σημαίνουν «περιπλανώμε», «περιφέρομε». Ο ήλιος αλάεται. Εξού και «αλώνει» και «αλάνει» και «αλυτάνα», αν θέλεις. Οι πρόγονοι, λοιπόν, θεωρούσαν απολύτιστο βλάκα κάθε περιπλανόμενο που δεν ρίζωνε να στήσει σπιτικό, να δημιουργήσει, να προσφέρει στον τόπο του και να ενωθεί με την κοινότητα. Αυτό το βλέπουμε και από την παράδοσή μας που λέει «πέτρα που κυλάει δεν πιάνει ρίζες, δεν ριζώνει». Έτσι. Άρα ο στόχος είναι η ρίζα μας, το λέει η παράδοση. Εμείς δεν ακούμε. Γι' αυτό εξάλλου, μόλις προ μερικές δεκαετίες, το να αποκαλείς κάποιον αλήτη συνιστούσε τη μεγαλύτερη προσβολή στον Ελλήνων κοινότητες. Τώρα το έχουν για έπαινο μερικοί. Αυτή η λιθιότητα λοιπόν είναι η ρίζα όλων των κακών που μαστίζουν τον πλανήτη, όχι μόνο την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πλήθη των ανθρώπων να αλλάονται πέρα δόθε, δημιουργούνται καταστάσεις που θα εξωθήσουν οικογένειες από τα σπίτια τους και όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και ελέγχεται από το ίδιο σύστημα που ελέγχει τις τράπεζές μας. Και το ξέρουμε Μα, αυτό. Γι' αυτό θέλουν συνέχεια μετακινήσεις πληθυσμών και όχι μόνο μετακινήσεις με την έννοια των λάθρων μεταναστών ή από πολέμους, αλλά και οικονομικών. Βλέπουμε και ακόμα και στη χώρα μας ή στις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής που είναι πιο διαδεδομένο, προσπαθεί ο άλλος να βρει δουλειά. Δεν κοιτάει δουλειά στην πόλη του, βρήκε δουλειά σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη τέτοια, σε μια άλλη χώρα. Και μετακινούνται οι πληθυσμοί δεξιά και αριστερά, σαν να είναι περιπλανόμενοι Ιουδαίοι, χωρίς να μπορούν να στεριώσουν κάπου, να έχουν σταθερό κύκλο και να δημιουργήσουν κάτι εκεί τοπικά. Γίνονται οι μισθοφόροι, ας το πούμε έτσι, των μεγάλων εταιριών. Ουδόλως τυχαίως, ως αλαόμενα περιφερόμενα στήθη νομάδων, ουδέποτε ανέπτυξαν κάποιο πολιτισμό γύρω από τον άνθρωπο. Οι νομάδες, η λέξη νομάς προέρχεται από την νομή. Ελληνική λέξη, όπως το νόμισμα. Δηλαδή, αυτοί μετακινόντουσαν και ένεμαν τις περιουσίες των άλλων. Και γι' αυτά τα πρωτόγωνα φύλλα, αυτοί οι περιπλανόμενοι σε ρήμους και τα λοιπά, η σύμβαση ήταν απαραίτητη για κάποια συνοχή, όπως και για τους δυτικούς. Η πρωτογονική αυτή σύμβαση, με έναν μπαμπούλα Θεό, όπως προανέφερα, που θα τους αντάμιβε στη μεταθανάτια ζωή, με όλα τα καλά που έχουν στερηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, περιφερόμενοι ως εκλεκτοί του Θεού, αυτά τα φύλλα ένιωθαν και νιώθουν ότι έχουν το θείο δικαίωμα να ανέμονται τα κεκτημένα των απίστων. Αυτό το είδος έρχεται μέσα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και αυτό εξάλλου σημαίνει η λέξη, όπως είπα, νομάς, η αρπαγή και νομή της περιουσίας των απίστων. Η ίδια επεκτατική αιμονή διακατέχει τους εξανατολών
τους γειτονές μας, που παρόλο που είναι ελληνογενείς, όσο μιλώντας το ιδίωμα του νομαδικού λαού που τους εξισλάμισε, γιατί πρόκειται για Έλληνες, οι περισσότεροι Τούρκοι, όσοι δεν έχουν σχιστά μάτια είναι Έλληνες. Μα όλα τα δυτικά παράλια, η Κωνσταντινούπολη, όλα, ειδικά, ειδικά. Φαίνονται και από τα ονόματα και όλα. Και από τα τουρκικά τα σύρια, άμα δούμε τους πρωταγωνιστές και τους ειδοποιούς, όλοι έχουν ελληνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουν μογγολικά. Όχι, δεν πουλάει το μογγολικό πουθενά. Επιβεβαιώνουν λοιπόν αυτοί που οι Έλληνες που εξισλαμίθηκαν, ότι ένα μεγάλο μέρος της ποιότητός σου ως λαός και ως άνθρωπος καθορίζεται από την ενοιολογική και πολιτισμική σχέση που έχεις με τη γλώσσα που ομιλείς. Όταν απόλυσαν αυτοί οι άνθρωποι την ελληνικότητά τους, δηλαδή τη γλώσσα τους, άρχισαν να σκέφτονται όπως οι επεκτατικοί νομάδες, οι Μογγόλοι, που τους κατέκτησαν, που κατέκτησαν τους παππούδες τους. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το μόνο που έχει παράξει αυτός ο πολιτισμός, εντός εισαγωγικών, με τα ελληνικά εισαγωγικά, όπως είπες, που λέγεται τουρκικός, γιατί δεν υπάρχει τουρκικός πολιτισμός, είναι πόλεμος. Διεξάγει μια ζωή τον πόλεμο. Το βλέπουμε σήμερα, τον είδαμε. Όπως έχουν πει και κάποιοι, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Δεν υπάρχει κανένα μνημείο σε όλη αυτή τη διάρκεια της παρουσίας της που να λέει ότι αυτό είναι κάτι το φτιαγμένο από Τούρκους. Να έχουν αφήσει το στίγμα τους ότι αυτό είναι τουρκικό. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, κλέβουν. Όπως και με τα Σκόπια που προσπαθούν να κλέψουν την ξένη ταυτότητα, διότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν ταυτότητα. Είναι χωρίς ταυτότητα, χωρίς ιστορία, χωρίς τίποτα. Και προσπαθούν να κλέψουν τον άλλον. Ναι. Και το επικίνδυνο όμως είναι ότι εμείς δεν έχουμε αντιστάσεις. Ο Βρετανός συγγραφέας, ο Douglas Murray, στο βιβλίο του The Strange Death of Europe, ο παράξενος θάνατος Ευρώπης, επισημαίνει ότι η Τουρκία, που εξωθεί όλα αυτά τα πλήθη, τα νομαδικά πλήθη, γιατί περί νομάδων πρόκειται τώρα, όλοι αυτοί που εισέρχονται στη χώρα μας, αυτοί που θέλουν να ανέμουν τελικά την Ευρώπη, γράφει στο βιβλίο του, η Ευρώπη σήμερα διαθέτει ελάχιστη επιθυμία να παραχθεί, να πολεμήσει ή ακόμα και να υπερασπίσει τον εαυτό της με ένα επιχείρημα, σε μια διένεξη. Πριν, και λέει και τονίζει, ότι πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των περισσότερων ανθρώπων σήμερα, δηλαδή της δικής μας ζωής, η Ευρώπη δεν θα είναι πια Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θα έχουν χάσει το μόνο μέρος στον πλανήτη που θα μπορούσαν να αποκαλούν σπίτι τους. Αυτό ισχύει και για μας, Φώτη. Μα το βλέπουμε ήδη εδώ στην Ελλάδα, σχεδόν έχουμε υπερβεί τα 4 εκατομμύρια ξένους. Και σε λίγο καιρό θα είμαστε, αν μη τι άλλο, μια μειονότητα, διότι μέσα σε 3 με 5 χρόνια, σύμφωνα με τα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί, θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Και αν ψηφίσουν κάποιο Ισλαμικό κόμμα, εννοείται ότι αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να δώσει δικαίωμα ψήφου σε οτιδήποτε κυκλοφορεί και είναι μη ελληνικό. Άρα λοιπόν μετά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ανακτήσουμε τη χώρα μας και θα την έχουμε χάσει χωρίς ούτε μία ντουφεκιά. Τόσο απλά. Κοίτα, με κάτι τύπους που συζητώ ποτέ, βλέπω στο διαδίκτυο, αυτούς τους μηδενιστές, λένε ότι τι σημασία έχει αυτή η ζωή, γιατί φοβάστε το θάνατο, εξάλλου υπάρχει και η τέταρτη διάσταση, αυτός ο κόσμος είναι απλώς ένα μάτριξ κτλ. Και θα ήθελα να τα απαντήσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι λογοτομημένοι, ότι και να υπάρχει μια τέταρτη διάσταση και να είναι αυτό ένα μάτριξ, για να είμαστε σε αυτό το μάτριξ δεν είναι τυχαίο. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε μια δοκιμασία εξανθρωπισμού ώστε να μεταβούμε σε μια ανώτερη μορφή ώστε να φύγουμε από το μάτριξ. Για να γίνει, να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γίνεις άνθρωπος. Και άνθρωπος δεν μπορείς να γίνεις αν δεν λειτουργήσεις κοινοτικά με συνανθρώπους, αν δεν αγαπήσεις τον άνθρωπο. Να αγαπήσεις δηλαδή τον εαυτό σου πρώτα, ώστε να μπορέσεις, και τον τόπο σου, προτού προσπαθήσεις να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο και να πεις όλοι το ίδιο είμαστε. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εξάλλου, πάμε στα σχολεία για να γίνουμε καλύτεροι από τους άλλους. Να πάρουμε να βρούμε μια θέση, να παραγωνίσουμε κάποιον άλλον και να έχουμε εμείς την προνομιακή θέση. Αυτή η αριστεία είναι που έκανε τον ελληνικό πολιτισμό αυτό που είναι. Που δημιούργησε το μεγάλο ποιόν, την ποιότητα. Μα αυτό είναι ένα παραμύθι, το ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι μπορούμε να ζήσουμε όλοι με όλους. Αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε σε ατομικό επίπεδο, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει στο συνολικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι παρέα με όλους. Έχουμε συγκεκριμένους φίλους, κάνουμε σχέσεις με συγκεκριμένα άτομα. Δεν βλέπουμε ένα τυχαίο άτομο στον δρόμο και του λέμε, έλα να γίνεις φίλος μου, ή ένα άλλο τυχαίο άτομο, έλα να κάνουμε σχέση. Λες, πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές, να ταιριάζουμε, να έχουμε όπως θα το λέγαμε ελληνικά, να έχουμε τα ίδια χνότα, να ταιριάζουν τα χνότα μας. Όχι, όπου βρήκαμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε. Λες ότι αυτό δεν τον αντέχω, γιατί ξέρω εγώ είναι
παράξενος ή ξέρω εγώ αυτός είναι ξενύχτης, εγώ είμαι πρωινός τύπος ή ξέρω εγώ εμένα δεν μ' αρέσει να πίνω πολύ, ο άλλος του αρέσει να πίνει πολύ και ούτω καθεξής. Ο πολιτισμός, ο υψηλός πολιτισμός των Ελλήνων δια της αφαίρεσης και της επιλεκτικότητος δημιούργησε όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τα υλικά και τα πνευματικά. Ωστόσο, όταν δεν έχεις βιώσει τον ελληνικό κοινοτισμό και δεν έχεις επίγνωση της ελληνικής γλώσσης, δεν μπορείς να κάνεις την απλούστατη συνάρτηση ότι για να γίνεις του οτιδήποτε πολίτης, είτε κοσμοπολίτης ή οτιδήποτε πολίτης, στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχεις εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέρος να κοιμηθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και αυτό το μέρος λέγεται οίκος. Και όπως ο κάθε νοήμων άνθρωπος περιχαρακώνεται στον οίκο του να κοιμηθεί και να συντυπνήσει με τους εκλεκτούς του. Στους οποίους βάζεις και πόρτα, βάζεις και κλειδαριά, δεν αφήνεις ανοιχτή την πόρτα, όποιος θέλει μπαίνει. Κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι πρέπει να περιχαρακώνεται και η κάθε ένα την υφήλιο ομόδοξη κοινότητα, ομόδοξη, που δοξής, το δοκίν που σημαίνει σκέπτομαι, που έχουμε τα ίδια χνότα όπως είπες, κατά όσων παραμονεύουν, πρέπει να, δηλαδή να περιχαρακώνεται κατά όσων παραμονεύουν και αποσκοπούν να νέμουν τον οίκο του. Και η λέξη ecology που λένε οι Άγγλοι και economy έχουν τη λέξη οίκο, αλλά αν ρωτήσει τον καθένα τι σημαίνει οίκο στο ecology, δεν μπορεί να σου εξηγήσει γιατί δεν έχουν το παράγωγο του οίκου. Και λέει ecology, κάτι έχει να κάνει με τη φύση αυτό. Ναι, σου λέει. Χάνουν το οικονομικό του. Λες, κάτι έχει να κάνει με τα λεφτά. Ή φέρνουν το παράδειγμα των θρησκευτικών που λέει ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Θεός δεν έκανε. Αλλά δεν διαβάζουν παρακάτω ότι ο Θεός χώρισε τον κόσμο σε φυλές. Δεν έφτιαξε μία φυλή. Έφτιαξε διάφορες φυλές. Και χώρισε, λέει, τα έθνη. Εάν ήταν έτσι, δεν θα χώριζε τα έθνη ο Θεός. Θα τους έβαζε όλους μαζί και θα έλεγε μπορείτε όλοι μαζί. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν μπορούμε όλοι μαζί. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ειρηνική συμβίωση. Πάντοτε υπήρχαν ταραχές. Το λέει και ο Αριστοτέλης από το 300 π.Χ. Ότι αν το ποσοστό των ξένων που μιλούσε πάλι για Έλληνες υπερβεί το 30%, έχουμε επανάσταση, έχουμε προβλήματα, έχουμε σειράξεις. Έχει αποτύχει παταγωδώς το πείραμα το πολυφυλετικό και το πολιτισμικό. Και δει στην Αμερική, όπου έζησα εγώ 18 χρόνια. Εκεί πέρα, μάλιστα αυτός ο ίδιος ο κύριος καθηγητής που έγραψε το οποίο σκότωσε τον Όμηρο, σε μια πρόσφατη του ομιλία είπε ότι αποτύχαμε επειδή η πολυφυλετικότητα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ακόμη φυλετικά. Δεν υπάρχει πλέον κάτι που συνέχει τους Αμερικάνους ως μια οντότητα. Λέμε Αμερικάνικο έθνος. Τι μας συνέχει ως Αμερικάνικο έθνος? Το Thanksgiving, το 4th of July. Τίποτα. Και, να πας, και το βλέπουμε υπάρχει, μέσα ότι δημιουργούνται και γκέτο. Είναι Chinatown, είναι το άλλο το ακριβώς. Η ομάδα. Εδώ είναι η Ιρλανδία, εκεί είναι οι Κινέζοι, εκεί είναι τέτοιοι. Και πότε μπαίνει ένα 12χρονο μέσα σε μια αίθουσα και σκοτώνει τους συμπαθητές του. Αυτό δεν είναι κοινοτισμός. Αυτό δεν το θέλουμε εδώ πέρα. Εμείς κάνουμε το χείριστο είδος αυτή τη στιγμή αφομοίωσης. Δεν αφομοιώνονται. Δεν έχουν αφομοιώσει τίποτα. Ας πάρουμε την ιστορία την ελληνική. Οι Τσιγκάνοι και οι Γύφτοι έχουν αφομοιωθεί στην ελληνική κοινωνία. Πού έχει γίνει αυτό? Πότε το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο? Μα αυτό είναι κραυγαλαίο. Το θέμα είναι γιατί δεν το βλέπουν οι λοβοτομημένοι που μας κυβερνούν, ή το βλέπουν και ξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, ή δεν το βλέπουν και τα παιδιά μας πλέον. Γιατί έχουν λοβοτομηθεί μέσα στα σχολεία μας. Εδώ ακόμα και στη Γερμανία βλέπουμε τα γκέτο των Τούρκων, που άλλος είναι τρίτης ή τέταρτης γενιάς και δεν μιλάει καν τη γερμανική. Ναι. Αλλά αυτό το πρόβλημα του πολιτισμού είναι πολύ μεγάλο για να το πιάσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί δυστυχώς μας τελειώνει και ο χρόνος. Έχει μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι, θα κλείσω με αυτό που είπα. Είναι επιτακτικό να επαναπροσδιορίσουμε την ελληνικότητα στη γενέτειρά της εδώ. Την ίδια ελληνικότητα, Φώτη μου, που κάποτε οθούσε τον κάθε νοικοκύρη να ξεκρεμάσει την ασπίδα πάνω από την εστία του οίκου του για να ενταχθεί στη φάλαγγα σύσσωμος με τα μέλη της κοινότητός του, υπερασπιζόμενος αυτά που αγαπά εναντίον όσων τα επιβουλεύονται. Δηλαδή από πολίτης γινότανε ο πλήτης. Ο πλήτης. Αυτό. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα χρήσιμα μας είπατε και να ελπίσουμε σας έχουμε και σύντομα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό σας βράδυ.